βγήκαν μαχαίρια. Δυστυχώς κάποιοι από αυτοί που πολέμησαν το κόμμα θυμήθηκαν σήμερα να έρθουν ξανά για να επιστρέψουν στο κόμμα, δίθεν για να προσφέρουν υπηρεσίες. Την ευθύνη για οτιδήποτε έχει συμβεί στο κίνημα ή για οποιασδήποτε διαγραφές δεν θα την επομιστώ προσωπικά εγώ. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την ηγεσία της ΕΔΕΚ ανέδειξε τον εμφύλιο που μένεται στο κόμμα με βασικούς πρωταγωνιστές τους υποψήφιους για την Προεδρία και φόντο το Μητρό Μελών, που απειλεί την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Τα λάθη και οι παραλήψεις γίνονται από αυτούς που εργάζονται. Όχι από αυτούς που ήταν απόντες την ώρα που το κόμμα ανέδινε σκληρές μάχες για να επιβιώσει. Πολιτικές και όχι μόνο. Γιατί δεν γίνεται αποδεκτή η πρόσκληση δεκάδων άλλων συναγωνιστών, ώστε το Μητρό αυτό να γίνει εντός του κινήματος μας ένας έλεγχος. Και τον Μαρίνο Σιζόπουλο να απαντά πως από τη στιγμή που κάποιοι αποτάθηκαν για το θέμα αυτό σε αστυνομία και δικαστήρια, δεν υπάρχει λόγος συνάντησης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, η ημερομηνία διεξαγωγής του εκλογικού συνεδρίου της ΕΔΕΚ, θα δούμε ακόμη πολλά. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δικαστικής εμπλοκής στη διαδικασία, ενώ υποβλήθηκε πριν από λίγο ένσταση στην υποψηφιότητα Γιώργου Βαρνάβα από στέλεχος της ΕΔΕΚ. Πρόκειται για τον τέος γραμματέα οικονομικών Γιώργο Κουτούκη. Θεωρεί πως η υποψηφιότητα δεν μπορεί να γίνει δεκτή γιατί, όπως καταθέτει, ο Γιώργος Βαρνάβα οφείλει στο κόμμα 8.350 ευρώ από το μισθό του ως βουλευτής, ενώ εμπλέκεται και σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον δικαιοσύνης και βουλής. Ένσταση υποβλήθηκε και για την υποψηφιότητα του Μάριου Χανίδη στη θέση του Αντιπροέδρου, που εκ των αντιπάλων του Νικόλας Χρήστου καταγγέλει πως είναι αντικαταστατική. Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, υποψηφιότητες υπέβαλαν η Μαρία Βασιλιάδου και Μαρίνος Θεοδόρου, ενώ για τη θέση των Αντιπροέδρων, υποψηφιότητες υπέβαλαν η Μάριος Χανίδης, Λευτέρης Ανδρέου, Έλληνα Περικλέους, Νικόλας Χρήστου, Ανδρέας Σίκης, Θωμάς Ασπρίς, Μιχάλης Θεοδούλου και Ξένιος Ξενοφόντος. Υποψηφιότητες υποβλήθηκαν και για τις 35 θέσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.